Κύριε Φλαμούρη, να σας καλημερίσουμε και να σας πούμε ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που έστω και τηλεφωνικά είστε μαζί μας για να μας δώσετε τις πολύτιμες συμβουλές σας ό,τι αφορά την θετική ψυχολογία που πρέπει να έχουμε αυτές τις δύσκολες μέρες, μιας και ο κόσμος βιώνει μια πρωτόγνωρη έτσι, πραγματικά κατάσταση. Ναι, Μελίκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάντα να μιλάμε και να συζητάμε, οπότε θα προσπαθήσω να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δώσουμε μια άλλη οπτική. Τα πράγματα με την τωρινή μας κατάσταση. Mm-hmm. Τι μπορούμε να κάνουμε έτσι, ούτως ώστε να φτιάξουμε όσο γίνεται την ψυχολογία μας, μιας και το θέμα, το κομμάτι της ψυχολογίας είναι πολύ σημαντικό για αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε. Mm-hmm. Έχετε πολύ δίκιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, γιατί όταν είμαστε σε κατάσταση φόβου και πανικού, ενεργοποιείται το αίσθητο επιβίωσης, το οποίο σημαίνει ότι το λογικό κομμάτι του εγκεφάλου, θα πούμε, κάπως απενεργοποιείται και δεν μπορούμε να πάρουμε τις καταλληλότερες για εμάς και για το κοινό καλό αποφάσεις. Mm-hmm. Οπότε ένα βασικό πράγμα που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να φυλάξουμε τον εαυτό μας από τις αρνητικές επιρροές. Το οποίο σημαίνει αυτό ότι όσο μπορούμε να περιορίσουμε την έκθεσή μας στα νέα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ταράζεσαι αν διαρκώς όλη την ημέρα ακούς ειδήσεις, ακούς το τι γίνεται, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και αυτό το ξέρουμε όλοι. Αν συνεχίζουμε και διαρκώς είμαστε κολλημένοι σε μια οθόνη, τηλεόραση, κινητό, οτιδήποτε, αναγκαστικά θα νιώθουμε όλο και μεγαλύτερο πανικό. Το κομμάτι όμως της ενημέρωσης δεν είναι όμως πολύ σημαντικό, δηλαδή το ότι πρέπει όλοι να γνωρίζουμε, γιατί υπάρχουν πολλές εξελίξεις που μέρα με την ημέρα αλλάζουν αυτές. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Οπότε λοιπόν χρειάζεται να πούμε, ας πούμε, ότι 1-2 φορές την ημέρα να τσεκάρουμε τα νέα. 1-2 φορές την ημέρα να παίρνουμε τις χρήσιμες για εμάς πληροφορίες. Το να είμαστε, ας πούμε, από το πρωί μέχρι το βράδυ στην τηλεόραση μπροστά ή στο κινητό, αυτό από μόνο του δρά πολύ αρνητικά για την ψυχολογία μας. Μας διατηρεί σε ένα καθεστώς φόβου. Μπορούμε να πούμε, έχω 1 ώρα το πρωί και 1 ώρα το απόγευμα. Γιατί όπως είπατε είναι πολύ σημαντικό, υπάρχουν πληροφορίες, βγαίνουν νέες ανακοινώσεις. Πρέπει να τα γνωρίζουμε όλα αυτά, πρέπει να παρακολουθούμε. Όχι όμως συνέχεια. Οπότε λοιπόν αυτό είναι, χρειάζεται να επιλέξουμε, ας πούμε, ποιο κανάλι, ποιο μέσο μας δίνει κατά την άποψή μας την νέα έγκυρη πληροφόρηση, ποιος θα μας δώσει μια εκπομπή για να έχουμε καλύτερη ψυχολογία. Αυτό να το παρακολουθήσουμε βέβαια. Μακάρι και όλη την ημέρα να μιλάγαμε γι' αυτό. Mm-hmm. Είναι πολύ βασικό λοιπόν αυτό νούμερο ένα. Επίσης, κάτι πολύ βασικό είναι να μπούμε στο πλαίσιο σκέψης ότι αυτή η κατάσταση είναι εδώ τώρα και είναι εδώ για να μείνει. Δηλαδή, mm-hmm. δεν ξέρουμε το πόσο θα μείνει, αλλά να την αντιμετωπίσουμε σαν να είναι κάτι το μόνιμο. Δηλαδή, να ρωτούμε στον εαυτό μας, OK, πώς μπορώ να περάσω όσο καλύτερα μπορώ δεδομένης της κατάστασης. Αν αντιμετωπίσουμε την κατάσταση σαν κάτι που αρρωδικό που θα φύγει, τότε βιαζόμαστε διαρκώς άντε να περάσει. Οπότε, χαλιόμαστε καθημερινά, επειδή η κατάσταση που ζούμε δεν ανταποκρίνεται στη δική μας την προσδοκία και το ότι θέλουμε να περάσει είναι σαν ένα κακό ταξίδι, ας το πούμε, ένα χωματόδρομο. Είσαι σε ένα χωματόδρομο και λες, άντε να περάσει, μου έχει βγάλει τάντερα. Αν πεις τώρα, okay, χωματόδρομος είναι, πώς μπορώ να το αντιμετωπίσω όσο γίνεται καλύτερα, θα περάσεις πολύ καλύτερα το χωματόδρομο. Αυτή είναι κάπως η φιλοσοφία από πίσω. Mm-hmm. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά το κομμάτι του πανικού, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι mm-hmm. λειτουργούν με το αίσθημα αυτό, δηλαδή πανικοβάλλονται και μετά αυτό νομίζω ότι δυσκολεύει την κατάσταση και ίσως και χαλά και την ψυχολογία mm-hmm. των ανθρώπων που είναι δίπλα μας. Βεβαίως, βεβαίως. Αν είμαστε σε τέτοια κατάσταση που φοβόμαστε πολύ, ας βρούμε κάποιον να μιλήσουμε. Έναν φίλο, κάποιον πιο ψύχρεμο. Όλοι είμαστε πολύ πιο ψύχρεμοι όταν μιλάμε για τους άλλους από ότι όταν μιλάμε για τον εαυτό μας. Οπότε βοηθάει πάρα πολύ να βρούμε κάποιον να συζητήσουμε, κάποιον να μιλήσουμε. Ένα φίλο τη γειτόνισσα, τον σύζυγο, ένα τηλέφωνο σε κάποιον άλλον. Βοηθάει πάρα πολύ το να μιλήσουμε και να πούμε να εξάσουμε τα συναισθήματά μας, όπως μπορώ, όπως κάνω, όπως είμαι εδώ πέρα, είμαι τρομοκρατημένος. Και μόνο να τα πούμε όλα αυτά ηρεμούν. Το συνέστημα θα ηρεμήσει. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την κοινωνικοποίησή μας από απόσταση πάντα. Πολλοί κόσμος έτσι επιλέγει την επικοινωνία μέσω του διαδικτύου ή ένα βιβλίο. Θεωρείτε ότι αυτό ίσως λίγο μας φαίνει πιο κοντά, μας αποξενώνει, ίσως το βιβλίο, ας πούμε, η επιλογή. Τι είναι, νομίζω, ότι είναι καλύτερο να επιλέξουμε? Νομίζω ότι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε και χρόνο μαζί και χρόνο μόνοι μας. Ναι. Πολλοί άνθρωποι, για παράδειγμα, οι οποίοι, ας πούμε, έχουν οικογένειες,
Είχαν συνεχίσει να είναι στη δουλειά και μετά να πηγαίνουν στο σπίτι με την οικογένεια. Τώρα πολλοί άνθρωποι δουλεύουν στο σπίτι και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να δουλέψει στο σπίτι με δύο παιδιά, με ένα παιδί, με τρία παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο γιατί τα παιδιά έχουν απαιτήσεις. Οπότε να διατηρήσεις το ρόλο του γονέα και ταυτόχρονα του εργαζόμενου είναι πολύ πιο μεγάλη πρόκληση. Όταν και τα παιδιά βαριούνται. Και είναι πολύ απαραίτητο να καταφέρουμε να βρίσκουμε και χρόνο μόνοι μας μέσα στο σπίτι. Ένα βιβλίο μπορεί να μας δώσει αυτή την απομόνωση για κάποιο λόγο, αρκεί να συνοηθούν οι δύο γονείς ότι είναι ok, ας πούμε, κάποιος θα τα βάλει τα παιδιά για λίγο και άλλος λίγο να αποξενωθεί. Αν ζούμε μόνοι μας, τότε το να κοινωνικοποιηθούμε μέσω του διαδικτύου πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο, ευτυχώς, και το προτείνω πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην νιώθουμε μόνοι μας. Είναι διαφορετικό το είμαι μόνος μου από το νιώθω μόνος μου. Mm-hmm. Νιώθω μόνος μου σημαίνει ότι, μάλλον δεν νιώθω μόνος μου, σημαίνει ότι έχω κάποιον στον οποίο μπορώ να μιλήσω για τις ανησυχίες μου, έχω κάποιον που ξέρω ότι θα με νοιαστεί αν κάτι συμβεί. Μπορεί να είναι ο γείτονας, μπορεί να είναι το παιδί μου στην Αυστραλία, στο πούμε, τι θα κάνει. Και μόνο μπορώ να του μιλήσω και να πάρει αυτό το τηλέφωνο σε 2-3 άτομα, άμα ξέρω ότι θα μιλάμε και κάθε μέρα στις 10 η ώρα. Και αυτό είναι κάτι πολύ ασφαλές, δίνει μια αίσθηση της σταθερότητας. Οπότε, ναι, ας εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία για καλό σκοπό. Είναι καιρός να λάμψει για τις καλές της ιδιότητες. Mm-hmm. Εσείς γενικότερα, ποιο είναι το μήνυμα έτσι, που θέλετε να περάσετε, μιας και είστε ένας άνθρωπος της θετικής ενέργειας και της θετικής ψυχολογίας. Ναι. Κάτι που έτσι, θα καλούσα τον κόσμο να σκεφτεί είναι, ας σκεφτεί πότε ήταν μια περίοδος της ζωής του που έτσι ένιωσε πως έκανε κάποιες αλλαγές, ένιωσε πως εξελίχθηκε σαν άνθρωπος, πως έκανε κάποια βήματα μπροστά και έτσι έγινε καλύτερος κατά την άποψή του. Ας ο καθένας σας πάρει, ας πούμε, λίγα δευτερόλεπτα να αναλογιστεί πότε ήταν, ρε παιδί μου, που κάπως έτσι άλλαξα προς το καλύτερο. Αν όλοι κάτσουμε και το αναλογιστούμε αυτό, θα δούμε ότι η επόμενη ερώτηση που θα έκανα είναι τι προηγήθηκε από αυτή τη φάση, τι σε έκανε και άλλαξες τότε, ρε παιδί μου, πώς και εξελίχθηκες. Θα δούμε όλοι ότι αυτό που έγινε ήταν ότι είχαμε περάσει μάλλον μια δύσκολη περίοδο, μια δυσκολία, ένα χωρισμό, μια ασθένεια, μια οικονομική κρίση. Είναι αναγκαστικό. Οι κρίσεις έχουν την ικανότητα, την ιδιότητα μάλλον, να μας κάνουν να αναθεωρούμε όσα πράγματα μέχρι τώρα ζούμε στον αυτόματο. Όλοι θέλουμε να ζούμε στον αυτόματο, οπότε οι κρίσεις λίγο μας πατάνε το φρένο αναγκαστικά και μας αναγκάζουν να αναθεωρήσουμε. Περνάμε χρόνο και με τον εαυτό μας, επομένως, έτσι δεν είναι, κύριε Φλαμούρη? Και χρόνο με τον εαυτό μας, το οποίο δεν είναι πάντα ευχάριστο. Ναι. Τι να κάνουμε. Είναι όμως κάτι που είναι απαραίτητο. Και αυτό το λόγο χρειάζεται και χρόνος με τον εαυτό μας και χρόνος σύνδεσης. Γιατί είναι επίπονο να έχουμε χρόνο με τον εαυτό μας για τους πιο πολλούς ανθρώπους. Ό,τι δεν έχουμε συνηθίσει να κάνουμε, πονάει. Πάντα μας έλκει το γνώριμο, όχι το ευχάριστο, όπως λέω διαρκώς. Οπότε το χρόνο με τον εαυτό μας ακούγεται ωραίο, αλλά ταυτόχρονα είναι δύσκολο. Οπότε αυτό θα έλεγα στους ανθρώπους είναι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν περάσει και έχουμε περάσει δυσκολίες στη ζωή μας. Όλοι οι άνθρωποι, όταν περνάγαμε τις δυσκολίες, την ώρα που τις περνάγαμε, αν θυμηθούμε λίγο, μας φανόντουσαν βουνό. Σε όλους τους ανθρώπους. Και μετά κάποια στιγμή πέρασαν. Και από αυτό αλλάξαμε. Και από αυτό γίναμε καλύτεροι. Και τώρα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Περνάμε μια δυσκολία. Σαφώς είναι δύσκολο, σαφώς είναι δυσάρεστο. Δεν χρειάζεται να το βλέπουμε θετικά. Αλλά επίσης μπορούμε να μην το βλέπουμε μόνο αρνητικά. Mm-hmm. Το να το βλέπουμε αρνητικά είναι το εύκολο. Η πρόκληση είναι να το δούμε και κάπως αλλιώς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μια κατάσταση που είναι δύσκολη και όπως άλλες καταστάσεις που τις έχουμε διαχειριστεί, έτσι θα διαχειριστούμε και αυτή. Έτσι. Αν είναι να πω μια φράση να θυμούνται όλοι όσοι μας ακούνε, είναι ότι ό,τι και να γίνει θα το διαχειριστώ. Δεν λέω πως θα τα καταφέρω, θα το διαχειριστώ. Όλοι έχουμε την δύναμη αυτή. Νομίζω ότι το τελευταίο ήταν το πιο σημαντικό μήνυμα, ότι όλοι μαζί θα το διαχειριστούμε. Τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε. Είναι σίγουρο ότι θα διαχειριστούμε. Διαχειρίζομαι, δεν σημαίνει ότι θα τα καταφέρω. Α, θα βγω πιο πλούσιος άνθρωπος ή πιο έξυπνος ή πιο ικανός. Όχι, θα το διαχειριστώ. Ακόμα και αν πονέσω, θα το διαχειριστώ κάπως τον πόνο μου. Ακόμα και αν η επιχείρηση μου έχει θέμα, και αυτό θα το διαχειριστώ. Ακόμα και αν η υγεία μου περάσει ένα πρόβλημα, και αυτό θα το διαχειριστώ. Έχουμε την ικανότητα να διαχειριζόμαστε τα πάντα. Δεν λέω να τα καταφέρω, λέω θα το διαχειριστώ. Είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, τα πράγματα είναι πολύ λιγότερο, πολύ λιγότερο τρομακτικά από όσα τα κάνουμε στο μυαλό μας. Μάλιστα.
Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φλαμούρη, να είστε καλά. Η Παρακαλώ. θετικότητά σας νομίζω ότι βοηθάει αρκετούς συμπατριώτες μας έτσι να το δούμε με λίγο μια διαφορετική ματιά, γιατί χρειάζεται, όπως λέτε κι εσείς, Ναι, να τουλάχιστον ναι, να ναι. προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, την πρωτόγνωρη που ζούμε. Ναι, Να είστε μπράβο καλά. σας. Μπράβο σας, μπράβο σας που μεταφέρετε το θετικό το μήνυμα και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα πραγματικά που μπορούμε να κάνουμε και να περάσουμε καλά μέσα στο σπίτι. Πάρα πολλά. Να ψαχτούμε επομένως να βρούμε τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να μας κάνει Ναι, λίγο υπάρχει. Ναι, χαρούμενος. πώς καθαρίζουν, κάνουν δουλειές που δεν κάνουν ποτέ, κάνουν τα μερεμέτια, κάνουν Έτσι, τους έτσι. κήπους. Γινόμαστε όλοι μάστοροι, έτσι. Βιβλία που δεν διαβάσαμε, έχει να δούμε παραστάσεις της όπερας, της Μετροπόλιταν Όπερας, του Εθνικού Θεάτρου, σωστά, να δούμε σωστά. παραστάσεις στο ίντερνετ. Ωραίες προτάσεις, κύριε Έτσι, Φλαμούρη. ζωάρα, ζωάρα. Έτσι.